Ήρθαμε εδώ σήμερα με τον Κώστα τον Μουστάκα και τον Δημήτρη τον Τζούφλα να δούμε την εξέλιξη των εργασιών στο τουριστικό περίπτερο του Αγίου Λουκά και στον περιβάλλοντα χώρο. Όπως είδατε και είδαμε, η εικόνα εγκατάλειψης που υπήρχε εδώ και ένα χρόνο, η οποία μας πλήγωσε, αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο Άγιος Λουκάς επανέρχεται σιγά σιγά με σταθερά βήματα και αποκτά την έγκλη που το αξίζει και γίνεται πάλι το στολίδι της πόλης μας. Όσον αφορά το τουριστικό περίπτερο του Αγίου Λουκά που ανήκει στην Κοινοφελή, οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του επιχειρηματία, τις οποίες έχουμε παρακολουθήσει με τον Δημήτρη, και είναι στο τελικό στάδιο. Ευελπιστούμε σε ένα μήνα από τώρα να ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία του. Όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο, οι υπηρεσίες του Δήμου μας παρενέβησαν και τις έχουν ανακατασκευάσει και ευπρεπήσει σε όλα τα σημεία: παιδική χαρά, βρύσες, μονοπάτια, παρτέρια, δέντρα. Ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε και να τις κάνουμε σε καλύτερο επίπεδο. Εδώ θέλω να κάνω μία έκκληση. Ο χώρος αυτός ανήκει στους δημότες του Δήμου Λαμιαίων. Αυτοί τον χαίρονται και αυτοί πρέπει να τον φυλάξουν. Το λέω αυτό γιατί η παιδική χαρά την οποία ανακατασκευάσαμε την έχουμε φτιάξει 5η φορά. Τον περιβάλλοντα χώρο τον έχουμε φτιάξει 4 φορές. Αναγκαστήκαμε να βάλουμε κάμερα ασφαλείας, αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Δεν θα ενεργήσουμε κατασταλτικά απέναντι στους δημότες μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι δημότες ότι πρέπει τον χώρο που ανήκει στους ίδιους να τον φυλάσσουν. Και αυτό είναι πολιτισμός. Θέλουμε να κάνουμε μια σύγχρονη πόλη. Όμως και εμείς θα πρέπει να σεβόμαστε τη δημοτική περιουσία, η οποία ανήκει σε όλους μας. Αυτό το έργο που είδατε σήμερα εδώ, το οποίο αποδίδεται άμεσα σε χρήση, ο περιβάλλον χώρος είναι άμεσα σε χρήση στους δημότες, συνδυάζεται με ένα έργο μεγάλο που θέλουμε να κάνουμε και αποτελεί την ανάπλαση, τη μεγάλη ανάπλαση του Αγίου Λουκά. Μέσω Διοβουνιώτη από την πλατεία Διάκου. Μελετάμε να γίνει μια ανάπλαση, μια γενναία ανάπλαση Διοβουνιώτη μέχρι το άγαλμα του Αχιλλέα και από εκεί θα το συνδυάσουμε με την πεζοδιαδρομή της Θυφριστού, ο παλιός Μιλάβλακας, για να μπορέσουμε να δώσουμε στο βόρειο αυτό τμήμα της πόλης μας την παλιά έγκλη που είχε, συνδυαστικά βέβαια και με το Ισαδά και με άλλες παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν.